από τον Ραμόν Χάρις, η μπάλα κυκλοφορεί πάλι. Ο Αμερικανός φόρβορντ που έχει απέναντι τον λιγότερο ταχύ, τον Διαμαντάκο, δεν κατάφερε σε πρώτο χρόνο, όμως έρχεται ο Μαγκή για να σκοράρει. Μαγκή με τον Μούρτο δεν επιχείρησε να επιτεθεί. Τώρα όμως από την εξαιρετική δουλειά του Φλιώνη θα φτάσει στο κάρφωμα. Ο Φλιώνης, ο οποίος πιέζει τώρα τον playmaker του Ιφέστ, τον Μπρέιζελτον. Και πάλι κυκλοφορία για τον Μούρτο, ο οποίος θα σκοράρει πίσω από τα 6.75. Μόλις έβαλε το τρίποντο ο Μούρτος, υπήρχε μια παγωμάρα δυσαρέσκεια από τον κόσμο. Λες και πλήγωσε το σπίτι του ο Μούρτος. Είναι πολλά τα 10 χρόνια, έτσι. Είναι πολλά. Και η μία και η άλλη πλευρά. Ενώ απαντά ο Μπέλ πίσω από τα 6.75. Και κάτι άλλο, φυσικά ο Άρης πρέπει να έκανε πολύ καλό κλέψιμο, και αλλά έδειξε και μία αδυναμία στο rebound και έχασε 3 rebound. Χωρίδης για το συν 4, 16-12. Ενώ Ήφαιστος με τον Μούρτο άφησε για τον Εύαντς που έχει εκεί πλεονέκτημα. Δεν έχει πρόβλημα, είναι χωρίς αντίπαλο παίζει εκεί. Jones για το συν 6 στο φινάλε της περίοδου με τον Νταλό. Ωραία δημιουργία για τον Κάιζερ που πάρα πολύ ψηλά θα σκοράρει για το 28-20. Κάιζερ στη λήξη του χρόνου. 32-20, πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει αρκετά με τη λογική ότι είναι ακόμη στα δύο αμυντικά φάουλ. Ωραία συνεργασία και κάρφωμα από τον Ραμόν Χάρις. Ο Ήφαιστος έχει ένα μόνο ομαδικό και μπορεί και αυτός τώρα να πιέσει. Και είδαμε τους καρπούς αυτής της πίεσης. Μούρτος ως το lay-up για το 36-26. Πιο ριζικά στην ζωή των διαιτητών θα είναι. Ευκολότερο να το κρίνουν. 39-26. Χάρης δημιούργησε για τον Μαγκή, ο οποίος φτάνει στο lay-up για να πάει στους 9 πόντους. Ως τώρα έχει μόλις ένα καλάθι και αρκετά λάθη. Για να τον δούμε τώρα με τον Χάρης. Είναι πολύ καλός. Είναι τεχνικά καλός παίκτης. Είναι... Κότσερ. Και πάλι για τον Λετωνό που έχει ελεύθερο τρίποντο ξανά. 2-2. Και γρήγορα ίσως η διαφορά πέφτει στους 12. Στένος και ενέργεια ο Άρης. Διορθώνει ο Τζόνς το άστοχο τρίποντό του. Ανανεώνει την κατοχή αλλά υποβήκτη σε λάθος. Και ο Ήφαιστος μπορεί να ανοίξει ευνηδιασμό. Εύαντς μπερδεύτηκε, θα βρει. Μαρκάρης το συμπέφτει, θα βρει. Φώναξαν και πάλι για βήματα από τον Άρη, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Ο Ήφαιστος σκοράρει ξανά, τρίτο στη σειρά τρίποντο. Καλή άμυνα από τον Μπέλ. Βοήθησε τον Κάιζερ και ο Άρης με την συνταγή του πρώτου ημιχρόνου. Την άμεση μετατροπή της καλής του άμυνας σε επίθεση δηλαδή. Καλό και πάλι για τον Μπέλ, ο οποίος θα δοκιμάσει ξανά το ίδιο πράγμα με 4 μαζεμένους πόντους και μάλιστα το τρίτο φάουλ του Μποχωρίδη, που σωστά παρατηρεί ο Αξιωακίμογλου. Ένα ενδιαφέρον και σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Σπουδαίο σουτ από τον Κότσαρ, μεγάλη ανάσα για τον Ήφαιστο από το δίποντο. Γίνει κυκλοφόρηση ωραία για τον αμαρκάριστο και ζεστό, όπως αποδεικνύεται Μπέλ. Είδαμε και εδώ πόση ένταση βγάζει ο Άρης στα μαρκαρίσματα. Μούρτος σε ελεύθερο σου τριών πόντων. Το rebound μακρινό από τον πολύτιμο σήμερα Μπέλ. Νταλό σε ωραία δημιουργία για τον Κάιζερ, που είναι πολύ αλτικός για να τον απειλήσει εκεί ο πολύ κοντύτερος του Μπρέιζελτον. Τα ποσοστά χαμηλά και για τις δύο. Λέει από τον Χαριτόπουλο που θα φέρει τη διαφορά στους 13. Λιώνης ίσως να παίζουν και πλέον και με το χρόνο. Είδαμε για πρώτη φορά ξοδεύει δευτερόλεπτο ο Άρης. Μπέλ πολύ ίσως καλύτερο, ο πολυτιμότερος. Απλά θα περάσει το μισό γήπεδο ο Μαγκή. Τέλος, τρίτη νίκη για τον Άρη. Η πρώτη εντός έδρας και βαθιά ανάσα μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.
οι γηπεδούχοι του Γιάννη Καστρίτη επιστρέφουν, μάλλον με κόλτ του Γιάννη Καστρίτη, πανηγυρίζουν για πρώτη φορά. Βασιζόμενοι, όπως δείχνει και η κάρτα, στην εξαιρετική αμυντική τους επίδοση, ειδικά από τη δεύτερη περίοδο.